αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, φίλε Βολοντιμίρ, ευχαριστώ και εκ μέρους της αντιπροσωπείας μας για αυτήν την πολύ ζεστή υποδοχή. Θα ξεκινήσω εκφράζοντας τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για τον αποτρόπαιο βομβαρδισμό της Δευτέρας Μαρτίου κατά αστικών συγκροτημάτων εδώ στην Οδυσσό. Τον αποτροπιασμό μας για τις ενέργειες της Ρωσίας κατά της χώρας σας τον έχουμε εκφράσει πολλές φορές, αλλά δεν θα σταματήσει ποτέ να μας προκαλεί οδύνη τέτοιος βαθμός βιαιότητας και βαρβαρότητας που οδηγεί στο θάνατο αμάχους, μικρά παιδιά, ακόμα και βρέφη. Περιηγηθήκαμε σήμερα εδώ στην Οδυσσό, επισκεφτήκαμε τον τόπο της ρωσικής επίθεσης και μου εντυπώθηκε ξεκάθαρα από τη μία εικόνα της καταστροφής που έχετε υποστεί, αλλά από την άλλη και η εικόνα της ανθεκτικότητας και της γενναιότητας του ουκρανικού λαού. Και είμαι διπλά συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα σε αυτήν την πόλη μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού. Εδώ, όπου η φιλική εταιρεία άναψε την φλόγα της ανεξαρτησίας της Ελλάδος με το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος», αλλά και στον τόπο σύμβολο όπου αντιστέκεται ο ουκρανικός λαός παλεύοντας για τη δική του ελευθερία. Μαζί με την Μαριούπολη άλλωστε, η Οδυσσός υπήρξε επί πολλούς αιώνες ζωτικός κόμβος του ελληνισμού στις ακτές του Εξινού Πόντου. Και είχα τη ιδιαίτερη χαρά πριν από λίγο να συναντήσω εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας που αποτελούν την ζωντανή συνέχεια της μακραίωνης αυτής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών μας. Και καθώς στις μέρες μας η πόλη αποτυπώνει τον αγώνα κατά της ρωσικής εισβολής και κατοχής, κάνει διπλούς τους δεσμούς που ενώνουν τα κράτη, τις κοινωνίες, αλλά και την κοινή ιστορική μας διαδρομή. Και η παρουσία μου εδώ αντανακλά, πιστεύω, τον σεβασμό όλου του ελεύθερου κόσμου προς τον ηρωικό λαό σας. Και ταυτόχρονα υπογραμμίζει την δέσμευση της πατρίδος μου της Ελλάδος να παραμείνει στο πλευρό σας. Συμπαραστάτης στην δίκαια προσπάθεια να υπερασπιστείτε το έδαφός σας, την εθνική σας κυριαρχία, αλλά και την αξιοπρέπεια των δεκάδων εκατομμυρίων πολιτών της Ουκρανίας. Είναι μια στάση αρχής την οποία τηρήσαμε με συνέπεια από την πρώτη στιγμή, τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί τον 21ο αιώνα κανείς πόλεμος δεν μπορεί να ματώνει την καρδιά της Ευρώπης, ούτε να παραβιάζει με βία το διεθνές δίκαιο και κυρίως τα καθορισμένα σύνορα και την εδαφική ακεραιότητα μιας ανεξάρτητης χώρας. Γνωρίζετε καλά, αγαπητέ Βολοντιμίρ, ότι η χώρα μου υπερασπίζεται διαχρονικά την ειρήνη, απορρίπτοντας τον όποιο ανιστόρητο αναθεωρητισμό. Πολύ περισσότερο, καθώς και η ίδια έχει στο παρελθόν βρεθεί αντιμέτωπη με επιθετικότητα. Και σε καιρούς που ο αυταρχισμός και ο δεσποτισμός αποτελούν μαύρες κοιλίδες στο χάρτη και στον πολιτισμό μας. Δεν χρειάζεται λοιπόν καμία άλλη ερμηνεία η συμμετοχή της Ελλάδος στην αμυντική συνδρομή της Ευρώπης στην Ουκρανία, όπως και στην πολύπλευρη προσπάθεια που κάνει η χώρα σας για να αντέξει και να ανασυγκροτηθεί εν μέσω μαχών, εν μέσω βομβαρδισμών που κρατούν ήδη 2 χρόνια. Είναι μια βοήθεια για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει κοντά στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ και η Ελλάδα υπήρξε πρωταγωνίστρια στην πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πάρθηκε με κάποιες δυσκολίες και καθυστερήσεις για την εκταμείευση ενός πρόσθετου ποσού ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας για τα επόμενα 4 χρόνια. Γιατί σωστά είπε ο κ. Πρόεδρος ότι η Ουκρανία χρειάζεται προβλεψιμότητα, όχι απλά βραχυπρόθεσμη, αλλά και μεσοπρόθεσμη. Και πριν από ένα μήνα, μάλιστα, οργανώσαμε στην Αθήνα μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα το ειδικό συνέδριο ανασυγκρότηση της Ουκρανίας με συμμετοχή δεκάδων επιχειρήσεων. Ενώ τα λιμάνια μας, κυρίως αυτό της Αλεξανδρούπολης, έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν βασικό κόμβο για τις διεθνείς μεταφορές από αλλά και προς τη δοκιμαζόμενη χώρα σας.
Και φυσικά η Οδυσσός αποτελεί μια περιοχή πρώτης προτεραιότητας, στην οποία θέλουμε να επικεντρώσουμε τα ελληνικά προγράμματα ανασυγκρότησης. Κύριε Πρόεδρε, στηρίζουμε την ευρωπαϊκή και την ευρωατλαντική προοπτική σας, πιστεύοντας ότι οι προϋποθέσεις τους θα αποτελέσουν τελικά ένα κέρδος για όλους τους Ουκρανούς. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η εμπειρία όλων των κρατών μελών της Ευρώπης. Γι' αυτό και οι δικές σας ταχύτητες προς τις ευρωπαϊκές δομές θα πρέπει τώρα να αυξηθούν. Και γνωρίζετε τέλος, κύριε Πρόεδρε, πως έχουμε ταχθεί υπέρ της φόρμουλας για την ειρήνη, αυτού του ειρηνευτικού σχεδίου των 10 σημείων, το οποίο έχετε εκπονήσει και θα είμαστε και εμείς παρόντες στην επικείμενη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη. Όχι μόνο γιατί δεν πρέπει να σβήσει η ελπίδα της ειρήνης στην Ουκρανία, αλλά γιατί η Ελλάδα και ο κόσμος την έχουμε ανάγκη. Φίλε Βολοντιμίρ, ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία. Η Ελλάδα θα εξακολουθεί να στηρίζει την Ουκρανία σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα για την προάσπιση της εθνικής της ακεραιότητας. Και το ότι είμαι προσωπικά εδώ στην Οδυσσό τώρα σημαίνει ότι ο ελληνισμός θα είναι πάντα εδώ, όπως εξάλλου το θέλει η κοινή μας ιστορία. Επισκέπτομαι την Οδυσσό και όχι το Κίεβο σε συνεννόηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι, όχι μόνο για να βρεθώ και να ζήσω ο ίδιος την εμπειρία του να βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή αυτού του πολέμου, αλλά και γιατί, όπως είπα, η Οδυσσός είναι ταυτισμένη στη συνείδηση της πατρίδος μας με τον αγώνα για ανεξαρτησία, με την ελληνική επανάσταση, καθώς εδώ πέρα συγκροτήθηκε η φιλική εταιρεία και δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις που οδήγησαν τελικά στην ανεξαρτησία της πατρίδος μου. Βρίσκομαι όμως εδώ πέρα και για έναν λόγο ακόμα, για να καταδείξω και την οικονομικά πολύ μεγάλη σημασία της Οδυσσού ως το βασικό λιμάνι των ουκρανικών εξαγωγών προς την Ευρώπη και προς τον κόσμο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρηθεί ανοιχτός αυτός ο διάβλος της ναυσιπλοείας για να μπορεί η Ουκρανία να εξάγει τα προϊόντα της, έτσι ώστε να μπορεί να έχει και πρόσθετα έσοδα και με αυτόν τον τρόπο να στηρίζεται και η οικονομία της, η οποία προφανώς δοκιμάζεται από αυτόν τον διετή πόλεμο. Τέλος, το πρώτο σας ερώτημα, θα σας απαντούσα ότι ο πόλεμος αυτός μας αφορά όλους. Αφορά όλους τους Ευρωπαίους. Πριν από 2 χρόνια έγινε το αδιανόητο. Ξεκίνησε ένας πόλεμος ουσιαστικά στην καρδιά της Ευρώπης, από μια επιθετική δύναμη η οποία αμφισβήτησε το διεθνές δίκαιο και παραβίασε με τη χρήση των όπλων τα αναγνωρισμένα σύνορα μιας άλλης χώρας. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να στεκόμαστε σιωπηλοί, ούτε να παραμένουμε ουδέτεροι σε αυτόν τον αγώνα που δίνει η Ουκρανία για την υπεράσπιση του πυρήνα των ευρωπαϊκών αξιών. Και γι' αυτό και η Ευρώπη συνολικά παρέμεινε και παραμένει, και θέλω να διαβεβαιώσω τον πρόεδρο Ζελένσκι σε αυτό, ενωμένη στον αγώνα που δίνει για να στηρίζει την Ουκρανία στο νόμιμο δικαίωμα της άμυνας απέναντι στη ρωσική εισβολή. Και γι' αυτό και κάθε χώρα κάνει το καλύτερο που μπορεί, συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα σε αυτό, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της Ουκρανίας και τις δικές μας δυνατότητες, έτσι ώστε με σταθερό τρόπο να μπορούμε να ενισχύουμε την Ουκρανία με εκείνο το αμυντικό υλικό το οποίο έχει τόσο πολύ ανάγκη. Ήμασταν στο λιμάνι της Οδυσσού και ο πρόεδρος Ζελένσκι και το επιτελείο του μας έκαναν μία ξενάγηση, εξηγώντας μας από τη μία την σημασία του λιμανιού για τις εξαγωγές της Ουκρανίας και από την άλλη δείχνοντάς μας τις σημαντικές ζημιές τις οποίες έχει υποστεί αυτή η κρίσιμη υποδομή, όταν ακούσαμε κάποιες σιρήνες και λίγο μετά, καθώς μπαίναμε στα αυτοκίνητά μας, ακούσαμε και μία μεγάλη έκρηξη. Και νομίζω ότι αυτό για εμάς είναι η καλύτερη, η ζωντανότερη υπενθύμηση ότι εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος. Κάθε μέρα γίνεται πόλεμος, ο οποίος δεν επηρεάζει μόνο το μέτωπο, τους στρατιώτες, επηρεάζει αθώους συμπολίτες μας, επηρεάζει, όπως βλέπετε εδώ πέρα, καταστρέφονται πολιτιστικά μνημεία τεράστιας αξίας, και νομίζω ότι αυτός είναι και ένας λόγος παραπάνω που όλοι
οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να έρθουν στην Ουκρανία, διότι είναι άλλο να βλέπει κανείς ή να ακούει την περιγραφή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από τον πρόεδρο Ζελένσκι με τον οποίο επικοινωνούμε τακτικά, και είναι τελείως διαφορετικό να βιώνει κανείς την εμπειρία του πολέμου από πρώτο χέρι.